δεν είναι λυμένο το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασών και δασικών εκτάσεων της Κρήτης. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στην Κρήτη. Θύματα ενός καθεστώτος που ισχύει από την εποχή της Κρητικής Πολιτείας και με την ανάρτηση των δασικών χαρτών περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, κινδυνεύουν να πέσουν εκατοντάδες κτηνοτρόφοι στην Κρήτη. Και αυτό γιατί χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης ή βοσκοτόπων χαρακτηρίζονται πλέον ως δασικά και προκειμένου να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματά τους, καλούνται να ενοικιάσουν ξένες περιουσίες μη αναγνωρίζοντας τις δικές τους. Η νομοθεσία είναι σαφές ότι είναι 50-50 ο ιδιοκτήτης με το κράτος. Εάν δεν γίνει δικαστήριο, δεν μπορείς να διεκδικείς την περιουσία σου. Εάν γίνει δικαστήριο, την έχεις χάσει στα δικαστήρια. Και είναι μπρος στο γκρεμό και πίσω ρεύμα. Το θέμα συζητήθηκε στη διάρκεια σύσκεψης στην Αντιπεριφέρεια Χανίων με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Διεύθυνσης Δασών, της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και του Συλλόγου Κτηνοτρόφων. Θεωρούμε ότι πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα, ώστε και οι πολίτες οι οποίοι έχουν δικαιώματα στις εκτάσεις αυτές να ξεκαθαριστεί τι δικαιώματα έχουν. Έχουν δικαίωμα κυριότητας, έχουν δικαιώματα αποχής. Αν δεν λυθεί αυτό, θα βρουν τον πελάτη τους, θα χάσουν επιδοτήσεις οι άνθρωποι, διότι δεν δέχονται ιδιοκτησίες που έχουν να υπογράψουν ότι δεν είναι ιδιοκτησίες τους. Η Διεύθυνση Δασών Χανίων επαναφέρει την πρότασή της για σύσταση Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Όλος ο δασικός χώρος, οι δασικές εκτάσεις, ακόμα και τα δάση στο νομό μας, βόσκονται. Επιτρέπεται η βόσκηση. Πλην των εκτάσεων που έχουν κηρυχτεί αναδοστές. Εμείς καλούμε τους συναδέρφους κτηνοτρόφους να μην υπογράφουν, να ενημερώνονται τι υπογράφουν και από πού νοικιάζουν χωράφια και να μην υπογράψουν τα χωράφια των είναι κοινοτικά για να με μικρό αντίτιμο, γιατί μετά αναγνωρίζουν ότι δεν είναι δικά των. Πρόταση της Αντιπεριφέρειας Χανίων είναι να αναζητηθεί λύση μέσω του Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος είχε εγκαίρως αναδείξει το πρόβλημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σε δασικές περιοχές.